πιθανό να συζητάμε και το καλοκαίρι του 2021 τα ίδια πράγματα, κύριε Γιώργο? Νομίζω πως δεν θα είναι έτσι, γιατί πιστεύω ότι και φαίνεται από τα δεδομένα που έχουμε βιβλιογραφικά, αλλά και από την εικόνα που έχουμε από φαρμακευτικές εταιρείες και από επιστημονικές οργανώσεις, ότι το θέμα του εμβολίου προχωράει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Στα νέα σήμερα, φαίνεται... συγγνώμη, διακόπτω, δεν ξέρω αν το είπατε. Ναι. Έχουμε ο κύριος Μόσχιαλος, δηλαδή, λέει ότι τη Οξφόρδη. Είναι 2-3 εμβόλια αυτή τη στιγμή που έχουν τρέξει στις κλινικές τους μελέτες. Έχουν πολύ καλά δεδομένα για την ανοσιακή απάντηση στη δεύτερη φάση. Αυτό είναι ζητούμενο στον κορονοϊό, στο COVID-19, γιατί δεν ξέρουμε καλά πώς συμπεριφέρει τα νοσολογικά. Δηλαδή, τι αντισώματα κάνει, πόσο προστατευτικά είναι, πόσο κρατάνε κλπ. Αυτά σιγά-σιγά βγαίνουν δουλειές. Τη Δευτέρα, λέει, στο Lancet θα βγει αυτή η μελέτη για αυτό εμβόλιο της Οξφόρδης, ναι, πάντως. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε και δεδομένα βιβλιογραφικά, να ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή, για μέχρι τώρα έχουμε το παράπονο ότι όλα καλά, είναι κρυφά, δεν τα λέω. Άρα την Τρίτη κλείστε τον κύριο Γουγό. Δεν θα είναι εδώ. Θα βγείτε. Θα είναι στην Πάτρα. Θα είμαι στην Πάτρα. Γιατί το πρέπει να σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε το ότι. Επειδή ασχολούμαι και με την ασολογία και έχω πραγματικά πολύ μπλέκομαι σε όλα αυτά, είχα πάντα την αίσθηση ότι το εμβόλιο θα βγει γρήγορα σχετικά. Γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα, υπάρχουν πάρα πολλά ερευνητικά δεδομένα. Το πρόβλημα θα είναι με τα εμβόλια είναι οι κλινικές μελέτες και κυρίως η δράση στο γενικό πληθυσμό και κατά πόσον όλο αυτό καλύπτει το 60-70% που θέλουμε της ανοσίας για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό. Αυτό θα φανεί στις κλινικές μελέτες τώρα που θα τρέξουν. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο είναι τρία. Δηλαδή και το Moderna. Αν όλα πάνε καλά, πότε θα το έχουμε εμείς στο φαρμακείο? Στο φαρμακείο, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποιο. Κάποια συγκεκριμένα εμβόλια που θα έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους και την ασφάλειά τους, αλλά από εκεί και πέρα. Το πόσο γρήγορα θα διατεθούν, δηλαδή, ξέρετε, βιομηχανική παραγωγή, τα εργοστάσια αυτά. Οι πληροφορίες που υπάρχουν πάντως είναι ότι παράλληλα με τις μελέτες υπάρχει και ετοιμάζονται και μεγάλες παραγωγές από εργοστάσια παγκοσμίως. Η Οξφόρδη μαζί με την Άστρα Ζένεκα, την εταιρεία, έχει ήδη πάρει παραγγελίες για άμεση παραγωγή 2 εκατομμυρίων. Τι σας λέω, με συγχωρείτε, 2 δισεκατομμυρίων. Τι ήταν 10 εκατομμύρια, ναι. Και μεταξύ των χωρών που έχουν παραγγείλει, επιμένω εγώ, είναι η τρίτη φορά που το συναντώ. Όχι. Λέει, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία έχουν ήδη παραγγείλει στο εμβόλιο Οξφόρδης και Άστρα Ζένεκα. Ναι. Είναι δεύτερη φορά που το διαβάζω. Είναι δεύτερη φορά, γι' αυτό και έχουμε μπει στη σειρά κι εμείς, κύριε καθηγητά. Αν παραγγελθεί το εμβόλιο και χρησιμοποιηθεί από μια ομάδα χωρών, α πούμε. Αυτών που έχουν και την οικονομική, αλλά και τη δυνατότητα, την πρόσβαση που χρησιμοποιούν και εταιρείες, έτσι γίνεται δυστυχώς. Η αποτελεσματικότητα δεν θα είναι καλή. Γιατί θέλουμε μεγάλη παραγωγή παγκοσμίως. Δηλαδή, αν υπάρχει στη Λατινική Αμερική ή στη Ρωσία ή στην Ινδία μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, με το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το παγκοσμιοποιημένο σύστημα λειτουργία. Γυρίζουμε πίσω πάλι. Θα γυρίσουμε πάλι. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν δεν είναι αν θα πάρει η Γερμανία, η Αγγλία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, να διατεθεί παγκοσμίως σε μεγάλη κλίμακα. Και αυτό δεν για να καμφθεί, λέτε, συνολικά η πανδημία. Για να έχουμε μία 60-70% ανοσιοποίηση του πληθυσμού για να καμφθεί η επιδημία, γιατί μπορεί να υποτροπιάσει. Και υπάρχουν και άλλα θέματα, βέβαια. Μην νομίζουμε ότι είναι πανάκια το εμβόλιο. Το εμβόλιο μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματικό σε ένα 50-60%, για παράδειγμα. Δεν θα είναι 100%. Καλό, καλό και αυτό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αλλά αυτό μαζί με αυτό χρειάζεται και τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι ένα σύνολο συμπεριφορών και θα πρέπει μέτρα, να παραμείνουν. Δηλαδή... Όχι τα μέτρα. Και με εμβόλιο θα έχουμε και κάποια μέτρα. Θα έχουμε αυτά που γίνονται με τη γρήπη. Με το γρήπη έχουμε εμβόλιο. Ναι, ναι. Στη φάση της επιδημίας το καλοκαίρι, το χειμώνα όμως, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν μέτρα. Υπάρχει προστασία στα νοσοκομεία, υπάρχει αποφυγή συγχρονισμού. Είναι όλα αυτά. Δηλαδή, λάβετε υπόψη σας, θα έχουμε και μια δεύτερη γρήπη στη χειρότερη περίπτωση. Εντάξει, θα είναι, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο όμως, κύριε Καρδί. Θα μάθουμε και με το εμβόλιο θα συνεχίσουμε να πλένουμε τα χέρια μας. Να πλένει τα χέρια του. Και με την απλή γρήπη. Και δεν το κάναμε μέχρι τώρα. Δεν το κάναμε, θα μας μείνουν τα καλά.